Γεια σας παιδιά, Check Tech Κώστας εδώ Σήμερα θα δούμε ένα unboxing το οποίο περίμενα καιρό να το κάνω Η αλήθεια είναι ότι το πακέτο έχει φτάσει εδώ και κάτα δύο εβδομάδες αλλά δεν πρόλαβε να το ανοίξω οπότε ευκαιρία τώρα που βρήκα λίγο χρόνο να το ανοίξω Είναι μια κάρτα γραφικών η οποία έχει έρθει από εκείνα από Gearbest Επηρεάστηκα από το φίλο Σωτήριο ο οποίος έχει στο PC του όπως ξέρω μια 1080 της Colorful αν δεν κάνω λάθος και έτσι θέλησα και εγώ να δοκιμάσω να δω εάν αξίζουν και αν είναι όντω τόσο καλέ και ποιοτικέ. Η συγκεκριμένη η κάρτα γραφικών έρχεται από τον Gearbest. Η τιμή τη τη στιγμή που δόθηκε η παραγγελία ήταν στα 290 ευρώ. Είναι 1060 στα 6 GB και η χρόνια τη είναι αρκετά καλή. Επίση έρχεται με priority line που σημαίνει ότι παρόλο το μεγάλο μέγεθό τη δεν πέρασε από τελωνίο. Έφτασε εδώ με ACS στο χωριό που μένω, οπότε Όποιο θέλει να κάνει μια τέτοια αγορά, νομίζω ότι πρέπει να το βάλει και αυτό στα υπόψη του ότι με priority line περνάει απευθεία. Τουλάχιστον μέχρι και τη στιγμή που έγινε η παραγγελία, γιατί συνέχεια αυτά αλλάζουν. Είναι αρκετά μεγάλο το πακέτο, αρκετά βαρύ. Όμω πάμε, γιατί το έχω αρκετά καιρό στην κατοχή μου και πρέπει να το ανοίξω. Γιατί σιγά σιγά ετοιμάζω, το έχει μείνει μόνο να τελειώσω λίγο το format στο PC να βάλω τα καινούργια κομμάτια είναι το τελευταίο μεγάλο upgrade που θα κάνω με το υπάρχον σύστημα έχω έναν AMD 8350 μετά από αυτό νομίζω ότι δεν μπορώ να βάλω κάτι παραπάνω σε αυτό το PC οπότε κάποια στιγμή ίσως και να έρθει μια επόμενη αναβάθμιση αλλά όχι ακόμη θα το εξαντλήσω όσο δεν πάει το σύστημα αυτό μου βγάζει αρκετά καλά τη δουλειά μου μου κάνει αρκετά καλά οπότε νομίζω ότι αυτό είναι ένα ικανοποιητικό τελευταίο κομμάτι Η συγκεκριμένη όπως βλέπετε καθώς το ανοίγω είναι από την iGame, αρκετά καλή εταιρεία με αρκετά καλές κριτικές. Η αλήθεια είναι ότι τα συγκεκριμένα κομμάτια ανεβαίνουν στο Θεό σιγά σιγά, δηλαδή δεν ξέρω κατά πόσο θα αποτελούν ευκαιρίες ακόμη. Είναι η συγκεκριμένη εδώ πέρα, είναι VR-ready, δηλαδή μπορείς να συνδέσεις VR επάνω, Κάτι το οποίο δεν μου απασχολεί. Το πήρα κυρίω γιατί Nvidia. Εδώ και χρόνια όσοι ξέρουν να χρησιμοποιώ AMD, αυτή τη στιγμή είναι κατοχός της R9270 στα 4 GB τη Άσου. Είχε κάνει το unboxing πριν από 1,5 χρόνο περίπου. Η κάρτα το τελευταίο μου κάνει πάρα πολλά νερά που έχω. και Απελπίστηκα από, τα, από τους driver που έβγαζε η AMD και από το πως συμπεριφερόταν η κάρτα μου ειδικά με δύο οθόνες επάνω και έτσι θέλησα να περάσω σε Nvidia. Νομίζω ότι το αμέσως επόμενο καλύτερο που μπορούσα να πάρω ήταν η 1060. Νομίζω ότι το έχετε καταλάβει, είναι ultra, η εκδοσία από πίσω έχει τις εκδόσεις, έχει ε, only for 1% of gamer είναι το IGM το χρυσό, IGM αυτή που έχω εγώ Ultimate Performance, έχει PCI Express, δεν ξέρω κατά πόσο μπορείτε να το δείτε, να εστιάσω λίγο Έχει PCI Express ε, Τι άλλο, ένα εξάπινο για να παίρνει ρεύμα Το λιγότερο που χρειάζεται είναι 400W τροφοδοτικό 350MB ελάχιστο χώρο για να αποθηκεύσει εντάξει Και θέση τουλάχιστον 4GB RAM για να δουλέψει αυτό. Έχει, να σας δείξω, είναι VR Ready, eh, Nvidia Gameworks, Nvidia VR Works, Game Ready Drivers, έχει drivers μέσα, οπότε λογικά θα κατεβάσει τους official από την Nvidia, υποστηρίζει Microsoft DirectX 12, NVGPU Boost, έχει Display Connectors DPI στα 1,4 HDMI 2.0 έχει DVI, ωραία είναι η θύρες που έχει από πίσω, θα το δούμε και ανοίγοντας οπότε ας δούμε και πως είναι μέσα γιατί ανυπομονώ να την ανοίξω να δω πως είναι το κουτί μέσα, τι είναι η κάρτα γραφικών νομίζω αν δεν κάνω λάθος το χρώμα της είναι κόκκινο η έκδοση της συγκεκριμένης έβγαινε μόνο σε κόκκινο το κουτί μου είναι λευκό, έχω αρκετά κόκκινα στοιχεία, εντάξει, δεν τρέλαμε για τα χρώματα και καθόλου χρώματα να μην είχε δεν θα με πειράζε. Το πρώτο πράγμα που βλέπουμε είναι αυτή εδώ η αφρόδης επιφάνεια, να προστατεύεται η συγκεκριμένη κάρτα. Έχουμε Operation Guide, πως τη συνδέει, έχει τους drivers CD, νομίζω και άλλες εφαρμογές. Πριν να περάσω στην κάρτα έχει αυτά εδώ τα καλώδια τα οποία είναι για να τα βάζουμε στο τροφοδοτικό μας. Εάν δεν έχει το τροφοδοτικό μας επέκταση για να βάζουμε πάνω στην κάρτα ρεύμα τροφοδοσία. Το δικό μου έχει οπότε δεν θα τα χρειαστώ. Είναι η κάρτα μέσα, αυτή εδώ θα τη δούμε αμέσως για να δούμε τι, αν έχει κάτι άλλο το κουτί. Αυτό δεν έχει κάτι άλλο το κουτί οπότε και ας περάσουμε να δούμε την κάρτα. Έχει τρία και είναι αρκετά μεγάλη. Η αλήθεια είναι ότι δεν με περιορίζει τόσο γιατί έχω τεράστιο κουτί οπότε δεν με πειράζει. Έχει εμφανισιακά τουλάχιστον, όπως βλέπετε, πάρα πολύ όμορφο σχεδιασμό. Οι ανεμιστήρες, η αλήθεια είναι, μου φαίνονται αρκετά πιο μικρή και αρκετά πιο ή τα, τα φτερά τους από τους ήδη υπάρχοντες που έχω στην ε, ASUS. Αυτή που χρησιμοποιώ, αλλά ελπίζω να κάνουν καλά τη δουλειά τους. Είναι 3 στον αριθμό. Αρκετά όμορφο σχεδιασμό. Πλαστικό είναι αυτό πάνω, δεν είναι μέταλλο. Ε, βλέπετε το σήμα της iGame. Από αυτή την πλευρά έχουμε εδώ πέρα προφανώς είναι η θύρα που θα συνδεθεί πάνω στον υπολογιστή πάνω στη μητρική κάρτα έχει για SLI φυσικά θα πρέπει να έχει και για SLI από την άλλη πλευρά, θα το δούμε ε, Λοιπόν, θα γυρίσω σιγά σιγά το κάτω μέρος πρώτα έχει backplate το οποίο είναι αρκετά καλό για την τιμή της το οποίο είναι πλαστικό βέβαια αλλά είναι αρκετά όμορφο Επίσης δείτε λίγο κάτι. Αυτό εδώ πέρα ένα χαρτάκι. Είναι για να δείξει ότι αν πας να το πειράξεις, ότι χαλάει η εγγύησή τη. Έρχεται με ένα χρόνο εγγύηση. Βέβαια από την εμπειρία μας σας πω ότι εντάξει η αλήθεια είναι λίγο περίεργα τα θέματα με, το, με την εγγύηση αλλά για 1060 σε αυτή την τιμή μπορείτε να βρείτε και μεταχειρισμένη από Ελλάδα. Εγώ έκανα το βήμα κυρίως Λόγω του καναλιού, λόγω του ότι ήθελα να δείξω στον κόσμο ότι μπορείς να φέρει χωρί να χαραθεί κάτι εξτρά. Μια κάρτα γραφικών η οποία είναι σχετικά πιο χαμηλή τιμή τη. Τι είναι αρκετά καλέ κάρτε γραφικών αυτέ. Οπότε, ίσω την αξίζει να ασχοληθεί κάποιο. Είναι αρκετά εγγυημένη η απόδοσή του. Από την πλευρά που μα ενδιαφέρουν οι θύρε, έχουμε έχει μία DVI. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλά είδη DVI. θα παίζει να σα βάλω ένα παραθυράκι να δείτε πόσα DVI και ποιο DVI συγκεκριμένα υπάρχει εδώ πέρα. Τώρα δεν το θυμάμαι απ' έξω. Αλλά μάλλον στο μοντάζ παίζει να το πειράξω. Έχουμε Display Port 1, Display Port νούμερο 2, έχουμε ένα HDMI και έχουμε κι άλλο ένα DisplayPort. Συνολικά έχουμε τρία DisplayPort τα οποία η αλήθεια είναι η Nvidia ελπίζω να είναι active τα συγκεκριμένα γιατί στην AMD που είχα έπρεπε να πάρω κονβέρτορα ο οποίο κονβέρτορα έπρεπε να είναι active για να μπορέσω να στείλω με display port σήμερα στην οθόνη οπότε ναι ήταν ένα μικρό θεματάκι το συγκεκριμένο θα δοκιμαστεί η αλήθεια είναι ότι αν έχεις οθόνη η οποία συνδέει κατευθείαν display port ήδη σε κομπλέ εάν δεν έχεις ε, οθόνη η οποία να συνδέει τη Πρέπει να πα κάποιο κομβέρτα και να το συνδέσει επάνω. Θα δοκιμαστούν όλα στην πράξη. Αυτή εδώ είναι η κάρτα. παίρνει αρκετά στιβαρή. Ε, δεν είδα και δεν φαίνεται να έχει κάποια υποδοχή για SLI. Οπότε καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να κάνει SLI bridge με το συγκεκριμένο. Και έχει και ένα button το οποίο δεν σα το έδειξα. Το οποίο λέγεται Turbo Boost με το οποίο το πατάς και αυξάνει την απόδοση του ΙΣ ε, GPU, κάνει ένα mini-overclock η χρόνη της συγκεκριμένη κάρτα είναι αρκετά καλή σε σχέση, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, αλλά για 1060 στα 6GB νομίζω είναι πάνω από 1158 αν θυμάμαι καλά το ρολόι της θα σας δείξω όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά στο πλάι, λογικά κάπου εδώ πέρα Λοιπόν bon, παιδιά, αυτή ήταν η κάρτα, φαίνεται αρκετά ποιοτική, ελπίζω να αποδώσει όπως ελπίζω να αποδώσει, επηρεάστηκα πάρα πολύ από τον ε, φίλο σωτήρι. και επειδή μου δόθηκε η ευκαιρία να την δοκιμάσω, δέχτηκα να την πάρω από Κίνα για να δοκιμαστεί, σύνοτι έπρεπε να κάνω κάποια στιγμή ένα upgrade στο pc μου, έχουν πολύ καλή απόδοση συγκεκριμένε κάρτε γραφικών, ε, υπολογίζω πάρα πολύ και το λόγο του Σωτήρη, έλειος γνωστού και ως unboxing Specialist σε όλους εσάς. Οπότε ελπίζω να αποδώσει όπως πρέπει να αποδώσει και να μπορέσω να ανεβάσω το σύστημά μου τουλάχιστον λίγο παραπάνω προκειμένου να του δώσω λίγη ζωή ακόμη έως ότου έρθει η ώρα για να περάσω στην τελική αναβάθμιση που αποτελεί επεξεργαστή και RAM και καινούργια μετρική. Λοιπόν, αυτό από μένα, ελπίζω να έχετε μια όμορφη μέρα, η κάρτα είναι εντυπωσιακή και πραγματικά το backplate είναι πανέμορφο. Πραγματικά είναι πανέμορφο. Βασικά, να σας πω τώρα ένα τελευταίο. Φαινόταν πλαστικό πάνω από εδώ, αλλά είναι μεταλλικό, είναι αλουμίνιο. Έτσι όπως το πιάνω, οπότε ναι, είναι μεταλλικό το backplate, οπότε θα έχουμε και καλύτερη αγωγή θερμότητας. Δεν είναι πλαστικό. Ένα τελευταίο νότις. Και εδώ βλέπουμε τον Κώστα από το μέλλον. Λοιπόν, έχει περάσει γύρω στη μία εβδομάδα από τη στιγμή που έκανα το unboxing της συγκεκριμένη κάρτας. Μπήκε πάνω στο PC και βλέπουμε πλάνα από το Wolfenstein The New Order. Είναι από τα αγαπημένα μου παιχνίδια το τελευταίο καιρό. Άργησα να το παίξω, αλλά προετοιμάζομαι για το καινούριο που βγήκε πριν από κάνα δίμηνο. Και με τα ίδια settings έπαιρνα και λίγο πιο χαμηλά σε κάποια σημεία 40 με, 40, 40 με 42 FPS με την παλιά μου καρταγραφικό την R9 276 σε 2 σε γιου δεν θυμάμαι πως ήταν της Asus 4 GB. Ε, τα settings είναι στο maximum τουλάχιστον όπως τα θέλω εγώ και μου βγάζει με V-Sync ενεργοποιημένο γύρω στα 60 fps παγωμένο. Δοκίμασα και σε άλλα παιχνίδια. Δοκίμασα εν μεταξύ το αστείο το συγκεκριμένο παιχνίδι. Το δοκίμασα με ξεκλείδα το, το V-Sync στα 1440 p και δηλαδή σε ανάλυση 2K και έβγαζε πάλι 60 fps. Είναι βέβαια παιχνίδι του 14 αλλά είδα τουλάχιστον 20 FPS και πάνω διαφορά σε σχέση με την παλιά μου κάρτα οι θερμοκρασίες της είναι πάρα πολύ καλές δεν το περίμενα γιατί κάτι που διαπίστωσα στην πορεία είναι ότι τα αλουμινένια φτεράκια που έχει από κάτω ξέρετε η αραγωγή είναι Γύρω... Δεν είναι τόσο ποιοτικό το μέταλλο του, αλλά όλο παραδόξω η κάρτα σε Edge είναι γύρω στου 26 με 25 βαθμού Κελσίου και σε Max θερμοκρασίε φτάνει γύρω στι 40 με 45, αντί βαριά 50 βαθμού Κελσίου. Και δεν μου έχει κρασάρει μέχρι τώρα καθόλου. Οι drivers είναι αξιοπροπέστατοι τη Nvidia, και όλο παραδόξω μπορώ και κάνω τη δουλειά μου πάρα πολύ. Κάτι επίση το οποίο είδα είναι ότι στο Render οι χρόνοι μειώθηκαν αρκετά. Βγάζω ένα πεντάλεπτο βίντεο αρκετά βαρύ με πολλά πραγματάκια μέσα, 1080 ανάλυση, γύρω στα 2,5 λεπτά με 3 λεπτά ε, render πρέπει να δοκιμάσω τώρα και αυτό να δω πως θα βγει γιατί έχει αρκετά περισσότερα στοιχεία. Σε γενικέ γραμμέ είμαι ικανοποιημένο και με το παραπάνω. Βέβαια η αλήθεια είναι βλέποντα το footage ξανά, διαπίστωσα ότι τουλάχιστον το footage παρουσιάζει ένα ελαφρύ πιξέλιασμα. Κάτι το οποίο από ό,τι κατάλαβα έχει να κάνει καθαρά με τι ρυθμίσει του OBS με το οποίο και γράφτηκε το, αρχείο. Σκεφτείτε ένα τεράστιο αρχείο και το μέγεθο του είναι γύρω στο 1GB Οπότε, μάλλον πρέπει να μεγαλώσω λίγο το, το buffer, νομίζω, αν θυμάμαι καλά. Οπότε είναι πολύ καλύτερη η εικόνα από ό,τι φαίνεται εδώ. Εσείς βλέπετε πάνω να τριμοπαίζει από το Fraps στα FPS εκεί 60 με 59, 60 με 59. Η κάρτα Pfft. Δεν το είχα. είμαι ενθουσιασμένο, να σα πω την αλήθεια. Δηλαδή, από τη μέρα που την έβαλα, την έχω λατρέψει. Τελικά, μπορώ να πω ότι η συγκεκριμένη παραγγελία από εκείνα πήγε πάρα πολύ καλά και πραγματικά την πήρα 2,90. Ήταν η τιμή τη βασικά. Δηλαδή, να μου στάλθηκε για review, αλλά την ώρα που γινόταν η παραγγελία, η τιμή τη ήταν 2,90 ευρώ, 290 ευρώ και αυτή τη στιγμή που κάνω το βίντεο έχει ανέβει γύρω στα 301 302 δηλαδή μέσα σε τρει εβδομάδε έχει πάει. Τρει-τέσσερι εβδομάδε από τη μέρα που έκανα το unboxing έχει πάει γύρω στα 10 ευρώ πάνω. Και σα είπα και στο unboxing και το διαπίστωσα στην πορεία ότι όσο περνάει ο καιρό, ανεβαίνει η τιμή του, ε, μπορώ να πω ότι αξίζει. Ε, και πάλι και για τα 300 ευρώ η κάρτα τα αξίζει. Ε, 1060 GB νομίζω και από Ελλάδα πάνω κάτω. Δεν είμαι σίγουρο, αλλά οι τιμέ πάνε με κανένα 40 ευρώ, κανένα 50 ευρώ παραπάνω. Ε, πρέπει να το τσεκάρετε γιατί συνέχεια αλλάζουν οι τιμέ. Έχουν ανέβει πάρα πολύ οι τιμέ στι κάρτε γραφικών και γι' αυτό φταίει το mining κυρίω. Ε, βέβαια η εγγύηση, γιατί η συγκεκριμένη εγγύηση είναι ένα χρόνο από Κίνα και εάν πάθει οτιδήποτε θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το κατάστημα για να δείτε πώς θα τη στείλετε ή τι θα κάνετε ακριβώς. Ε, επίσης, σχετικά με αυτό, έχω έντονο προβληματισμό γιατί πρόσφατα και θα δείτε σε επόμενο βίντεο unboxing κάτι το οποίο δεν πήγε τόσο καλά και σκέφτομαι τι και πώς θα κάνω και θα σας το πω σε ένα επόμενο βίντεο. Πάντως, η συγκεκριμένη κάρτα, το συγκεκριμένο μοντέλο είναι Υπερβολικά καλό μοντέλο. Δεν το περίμενα πραγματικά. Και μόνο και μόνο ότι έχω αναβαθμίσει το σύστημά μου και ο 8350 πραγματικά αυτή τη στιγμή πετάει με τη συγκεκριμένη κάρτα. Βέβαια, από ό,τι έχω ψάξει λίγο και το έχω μελετήσει το θέμα, υπάρχει ένα μικρό και ελαφρύ bottleneck, αλλά εάν λίγο υπερχρονιστεί ο 8350 είναι η ιδανική κάρτα για αυτόν τον επεξεργαστή. Τρέχει τα παιχνίδια αρκετά καλά. Είναι παιχνίδια που τα παίζω εγώ. Μπορώ να πω ότι εντάξει, συμπεριφέρεται άψογα και ειλικρινά, ειλικρινά αν και ήμουν διστακτικό στην αρχή, γιατί κυρίω αυτό είναι. Παίρνει κάρτα από Κίνα γιατί να μην την πάρει από Ελλάδα. Ε, νομίζω ότι ταξίζει. Ταξίζει γιατί παίρνω αυτό που ήθελα και αυτό που πρόσεξα, αλλά πρέπει να το δω και σε άλλα παιχνίδια, αλλά την περίοδο αυτή δεν έχω τόσο βαριά παιχνίδια στο PC που να μπορώ να τραβήξω τέρμα τι αναλύσεις, είναι ότι το δοκίμασα, σε ό,τι δοκίμασα, α πούμε, το δοκίμασα το Wolfenstein. 60 FPS με V-Sync ενεργοποιημένο, δεν ε, παθαίνει τίποτα, είναι κομπλέ ε, το τρέχει και σε, 4, και σε 2K, με συγχωρείτε, πάλι έτρεχε με τα ίδια FPS, ξεκλείδωτο βέβαια το V-Sync εκεί πέρα. Επίσης ας πούμε, στο Diablo το 3 είναι στα 120 με 110 FPS όλα max ενεργοποιημένα τα Nisotropix στο full. Ε, Evil Within το 2 όλα max ultra όσο πάει σε ανάλυση και αυτό ήταν κάτι το οποίο με παραξένεψε και πραγματικά δεν ξέρω πως γίνεται. Ε, 1080, έδινε 60 fps στα 1440p βέβαια η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν πολύ φορτωμένος ο χάρτης ήταν εκεί γύρω στα 50, 55 με 56 fps δηλαδή ξέρω ότι 1070 είναι για 2K gameplay και με το συγκεκριμένο επεξεργαστή πάλι μπορώ να πω ότι ήταν κάτι το οποίο με εξέπληξε αρκετά. Δεν λέω ότι η καρτά είναι super duper θεϊκή σε αυτό, αλλά τουλάχιστον για τις δοκιμές που έκανα μπορώ να πω ότι τουλάχιστον από το FPS meter που είχε μέσα το, το Steam ήταν και με το παραπάνω καλό. Δεν ξέρω, παιδιά, ειλικρινά ταξίζει και είναι η πιο οικονομική που θα βρείτε. Επίση, έψαξα λίγο συγκριτικά η κάρτα. Συγκαταλέγεται τα, η χρόνια που έχει τουλάχιστον η κάρτα. Γιατί είναι από ό,τι κατάλαβα, λίγο ανεβασμένα προ τα πάνω τα ρολόγια τη. Έχει από του πιο υψηλού χρόνου που θα βρείτε σε κάρτε γραφικών τη κατηγορία 1060 GTX. Και μαζί με το Turbo πάει ακόμα περισσότερο. Εντάξει, έβλεπα κάρτες οι οποίες είναι αρκετά πιο ακριβές και αρκετά πιο επώνυμες που είχαν πιο χαμηλά ρολόγια. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι από ό,τι καταλαβαίνω οι κατασκευαστές την έχουν πειράξει το Θεό. Ε, νομίζω είναι η τρίτη ή τέταρτη στη σειρά κάτω από τις κάρτες που βγάζει η συγκεκριμένη εταιρεία και έχει μόνο δύο-τρία μοντέλα πιο πάνω από αυτήν, τουλάχιστον δέκα Νομίζω ότι αξίζει τουλάχιστον για τα λεφτά τη προ το παρόν. Συμπεριφέρεται άψογα. Βέβαια η αλήθεια είναι να έχει περάσει μόνο μία-μία μισή εβδομάδα περίπου χρήση, εντατική χρήση. Και βέβαια με χρήσει είναι διακοπέ τη στιγμή που γίνεται το βίντεο που καταλαβαίνετε ότι παίζω πολύ περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη φορά. σω ξαναλέω, βλέπετε κάποιο ένα μικρό πιξέλιγμα στο gameplay. Άρα σκεφτείτε ότι κλειδώνει στα 60. Ενώ γράφω το βίντεο και δεν έχω αρκετά υψηλό buffer που σημαίνει ότι. Όλο αυτό το ψέριγμα δεν ευθύνεται η κάρτα, αλλά οι ρυθμίσει μου στο OBS, μια και δεν είμαι τόσο εξειδικευμένο gamer σε φάση καταγραφή, νομίζω ότι ναι, ξαναλέω ότι αξίζει συγκεκριμένη κάρτα. Δείτε την. Και ό,τι θέλετε θα υπάρχει στην περιγραφή από κάτω, links και τα σχετικά. Τσεκάρετε το. Εγώ πάω να συνεχίσω το gaming πραγματικά. Είναι μια απόλαυση και δεν περίμενα ότι θα έδινα, γιατί είχα συζητήσεις και με φίλους αν θα αναβαθμίσω το σύστημά μου ή μπαμπα, οτιδήποτε. Μετά από αυτό, τουλάχιστον για ένα 1,5 χρόνο δεν θα πειράξω τίποτα αρκεί να ζήσει η μητρική και ο επεξεργαστής και δεν πρόκειται να αναβαθμίσω. Ο 8350 είναι υπερβολικά καλός επεξεργαστής ακόμα και σήμερα και τρέχει μια χαρά. Οπότε οι AMD Ryzen που θέλω να πάρω θα περιμένουν για αρκετό καιρό. Από μένα να έχετε μια όμορφη μέρα και δείτε και αυτή την εναλλακτική, νομίζω ότι είναι αρκετά καλή και ποιοτική. Γεια σας, check now και θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Bye!